Με σφοδρές ενστάσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης συνοδεύτηκε η αυλαία στην πολύκροτη δίκη για την απαγωγή του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Η δικαιοσύνη τιμώρησε με σφοδρότητα τους κατηγορουμένους που κάθισαν στο εδόλιο και κρίθηκαν ένοχοι για αρπαγή, απόπειρα εκβίασης και κατά περίπτωση για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, είτε συγκρότηση και διεύθυνση της οργάνωσης και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Ο πελεκής της δικαιοσύνης έπεσε βαρύς για το 45χρονο ιδιοκτήτη μπαρ από το Ρέθυμνο με κάθειρξη 25 ετών και 4 μηνών, το 46χρονο ακτιβιστή με 26 έτη και το 46χρονο ρεθυμιώτη που διέμενε μόνιμα στην Αθήνα με 26,4 έτη κάθειρξης, καθώς καταδικάστηκαν για τη συγκρότηση και διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόεδρε, η απόφαση είναι εσφαλμένη, γι' αυτό και θα την εφησυβάλουμε. Εκείνο που με ανησυχεί όμως είναι ότι θεωρώ ότι η απόφαση ήταν προηλημένη. Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκαν ο 23χρονος Φακιανός και ο 46χρονος φύλακας του Μιχάλη Λεμπιδάκη, τον οποίο ο ίδιος απαχθής αποκαλούσε παππού. Σε 21 έτη κάθειρξης καταδικάστηκε ο εξάδελφος του ιδιοκτήτη μπαρ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό σε κανένα κατηγορούμενο. Πρόκειται για μια τιμωρητική καταιγίδα. Ο 69χρονος μεσίτης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών και 2 μηνών. Ο ιδιοκτήτης της Μάντρας, όπου κρατήθηκε το θύμα στο τελευταίο στάδιο της απαγωγής, σε 20 έτη. Πραγματικά η ηρακλειώτικη και ελληνική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από αυτό το έγκλημα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα να επηρεάζει και τους δικαστές και την συνείδησή τους, με την έννοια ότι εμείς πρέπει να δράσουμε για αυτό το πράγμα για να μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό που έγινε. Κάθειρξη 14 ετών και 2 μηνών επιβλήθηκε στον αποκαλούμενο Σκοπιανό, έναν από τους φύλακες του Μιχάλη Λεμπιδάκη που ήταν παρόν στην επιχείρηση της αστυνομίας, όσο και τον υπάλληλο της Μάντρας που αρνείται με σφοδρότητα από την αρχή της διαδικασίας κάθε συμμετοχή του στην υπόθεση. Θεωρώ ότι είναι αυστηρή η μεταχείριση των κατηγορουμένων, τουλάχιστον την πρώτη απόφαση. Φυσικά θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό. Με κάθειρξη 11 ετών βαρύνονται ο πρώην πεθερός και ο αδελφός του βασικού κατηγορουμένου που ζούσε στην Αθήνα. Ωστόσο, ήταν εκείνοι που αποχώρησαν ουσιαστικά ελεύθεροι από το δικαστικό μέγαρο, καθώς η έφεση που άσκησαν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η δικαστική απόφαση σε βάρος μας θεωρώ ότι ήταν εσφαλμένης κρίσης, όμως ανοίγει ο δρόμος για το εφετείο, θα παλέψουμε μαζί και θα δικαιωθούμε. Λίγο πριν την ανακοίνωση της τελικής ετιμιγορίας, απειλήθηκε σύραξη ανάμεσα στους συγγενείς κατηγορουμένων. Η πρόεδρος του δικαστηρίου έκλεισε τη συνεδρίαση, ανακοινώνοντας ότι οι εξελίξεις στην υπόθεση Λεμπιδάκη συνεχίζονται. Ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφει στον εισαγγελέα Ηρακλείου, που καλείται να ερευνήσει το ρόλο 4 ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην απαγωγή. Δυστυχώς για αυτούς δέχτηκαν και την κατακραυγή και την καταδίκη και άλλων προσώπων, τα οποία ουσιαστικά ήταν αυτοί οι οποίοι κίνησαν τα νήματα και οδήγησαν το να γίνει αυτή η πράξη. Δεν είναι αυτή πιθανόν ούτε φυσική αυτούργη, σίγουρα δεν είναι η ηθική αυτούργη αυτής της εγκληματικής ενέργειας.